Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου, είναι η πρωινή επισκόπηση, το ενημερωτικό σας ραντεβού με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι ο Λάμπρος Πέγκος και μαζί με την Αλεξία Κουλούρη θα σας ενημερώσουμε για όλα τα συμβάντα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο. Καλημέρα Αλεξία. Καλημέρα Λάμπρο. Χαρά σε Ευαγγέλια, τρίβουν τα χέρια του στο Οικονομικό Επιτελείο, καθώς εγκρίθηκε χθες η εκταμείευση από το Eurogroup των 748 εκατομμυρίων ευρώ. Δισεκατομμυρίων. Είναι το τρίτο πακέτο, είναι από τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα. Είναι στο πλαίσιο της έκτης έκθεσης της ενισχυμένης εποπτείας στην οποία βρισκόμαστε. Για εμπιστοσύνη εταίρων και αγορών έκανε λόγο ο κ. Σταϊκούρας. Και φαντάζομαι ότι το θέμα θα συζητηθεί και σήμερα στην ώρα του Πρωθυπουργού, γιατί και εκεί θα δούμε τι θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Τσίπρα για την διαχείριση των κονδυλίων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αμέσως μετά θα έχουμε την συζήτηση των κύριων Μητσοτάκη και Τσίπρα, την ερώτηση του κυρίου Τσίπρα. 10 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Μα τι είναι και αυτοί οι Ευρωπαίοι, 748, δεν τα κάνουν 750, αν είναι στρογγυλό το νούμερο. Είναι, νομίζω, το τρίτο πακέτο είναι ακριβώς ισόποσα τα πακέτα αυτά από την Ευρώπη που έρχονται. Και είναι, είπαμε, στο πλαίσιο των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα τα οποία κρατούσαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Ειδήσεις είχαμε και από το Φόρουμ των Δελφών. Με τον Πρωθυπουργό να απαντά καθημερινώς ειδήσεις από εκεί και στα οικονομικά και στην προκλητικότητα την τουρκική, να απαντά στα ερωτήματα για τη στάση των Τούρκων, ότι το θέμα δεν είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως ότι η συμφωνία αυτή είναι με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Θέλουμε διάλογο με την Τουρκία, θέλουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, να χαράξουμε. Να βρεθεί μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες για να χαράξουμε τις ζώνες, τις θαλάσσιες ζώνες. Και αν συμφωνήσουμε ότι δεν συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε, τότε να βρούμε τρόπο να πάμε στη Χάγη. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον ως προς το θέμα της Αγίας Σοφίας, μπήκε σφήνα στον Ερντογάν ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, που είναι και πολιτικός αντίπαλος και τον ψηλοφοβάται κιόλας. Κράτησε αποστάσεις. Ο Ερντογάν κράτησε αποστάσεις, ναι. Είναι σημαντικό και αυτό από την πλευρά της. Οθωμανικό μνημείο το χαρακτήρισε ο κύριος Τσαβούσογλου, χαρακτήρισε την Αγία Σοφιά ο κύριος Τσαβούσογλου, ο οποίος κάνει δική του ανάγνωση στην συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία. Σε κάθε περίπτωση έχει ταράξει τα νερά αυτή η συμφωνία και έπεται συνέχεια, γιατί την άλλη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ισραήλ. Έχει συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο Κάιρο. Και να επαναλάβουμε και την είδηση που είπαμε και χθες, ότι στη βάση της Σούδας θα πάνε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, μαζί με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κ. Τζέφρι Πάγιατ, συνοδευόμενοι τους αρχηγούς ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο και γεν αντινάβαρχο Στέλιο Πετράκη. Να πούμε επίσης ότι στη Βουλή σήμερα, Λάμπρο, έχουμε επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΥ και την επόμενη μέρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το λέω αυτό γιατί ανοίγουν τα σύνορα τη Δευτέρα. Στελεχώνονται τα νοσοκομεία στην περιφέρεια, τα νοσοκομεία στα νησιά. Θα υπάρξει μια διασύνδεση. Ένα περιστατικό, ας πούμε, στη Σαμοθράκη θα μεταφέρεται στην Αλεξανδρούπολη. Στελεχώνονται τα μεγάλα νησιά, όπως είναι η Χίος, η Σαντορίνη, η Μυτιλίνη. Από Δευτέρα θα είναι alert όλοι για το. Ακριβώς και τα νησιά του Ιωνίου, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κέρκυρα, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα πιθανά κρούσματα και στελεχώνονται και σε επίπεδο προσωπικού, αλλά και σε επίπεδο των τεχνητών μονάδων που έχουν ανάγκη, πλώτες μονάδες του ΕΟΔΗ, 79 μέθ σε νησιά, 9 τα νοσοκομεία COVID και ένα αεροσκάφος ασθενοφόρο. Μάλιστα. Χθες είχαμε στη Βουλή και την συζήτηση και ψήφιση της τροπολογίας για το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με το μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης, τη συνεργασία που λέμε, η οποία έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την τροποποίηση της σύμβασης με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτή η σύμβαση είναι που προβλέπει την αγορά 2 αεροσκαφών και 2 νέων ελικοπτέρων για αεροδιακομιδές. Να δούμε το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βολάνη. Δεκτή έγινε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για τον Μηχανισμό Ενίσχυσης της Απασχόλησης, Συνεργασία, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας. Με τη συνεργασία υπενθυμίζω ότι είναι ένα καινούριο πλαίσιο στήριξης απασχόλησης, βάσει του οποίου πλέον έρχεται ο εργοδότης, έρχεται η επιχείρηση και αν και εφόσον αποφασίσει
να διαμορφώσει περιβάλλον εκπεριτροπής απασχόλησης, τότε έρχεται η πολιτεία, στηρίζει το εισόδημα του εργαζομένου κατά 50% στο υπόλοιπο, κατά 60% στο υπόλοιπο της ενδεχόμενης απώλειας του μισθού του εργαζόμενου, και έτσι φτάνουμε σε ένα σημείο η αναπλήρωση του μισθού του εργαζομένου να είναι από 83,5% έως 100%. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την τροποποιημένη σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύριου Νιάρχου και του Ελληνικού Δημοσίου, που προβλέπει την αγορά 2 αεροσκαφών και 2 νέων ελικοπτέρων. Για άλλη μια φορά, το Ίδρυμα Νιάρχος υποστηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία της χώρας μας, τόνισε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Διονύσης Ακτύπης. Σήμερα ολοκληρώνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Εμμανουήλ Θραψανιώτης, ενώ κριτική άσκησε στο δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου που αφορά την επίταξη αεροσκαφών λόγω του COVID-19. Η συνολική δωρεά από το κοινοφελές ίδρυμα είναι μια πρωτοβουλία που προορίζεται να δώσει μια νέα δυναμική στη δημόσια υγεία, ενισχύοντάς τη με μια συνολική δαπάνη άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται έτσι, μέσω της κύριας δωρεάς, να καλυφθεί ένα ευρύ σύνολο αναγκών. Με το άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο των ιδιωτών στις αεροδιακορμιδές. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση καταδικάζοντας το άρθρο 2 και ζητώντας να αποσυρθεί. Το πρώτο άρθρο που προβλέπει τη δωρεά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ στο δεύτερο άρθρο με την επίταξη αεροσκαφών προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε κάποια εταιρεία, υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του κινήματος αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς. Δεν μπορεί να εξαρτάται η δημόσια υγεία από τη φιλανθρωπία κάποιων, τόνισε ο Γιώργος Λαμπρούλης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μήπως ολοκληρώνεται με τον έμεσο αυτό τρόπο το σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων των αεροδιακομιδών που είχε επιχειρήσει το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ. Επισημαίνω ότι η εγγυητής της ασφάλειας εκτέλεσής τους είναι η πολεμική αεροπορία, όπως και η συντήρηση των εναέριων μέσων του ΕΚΑΒ θα πρέπει αδιαπραγμάτευτα να γίνεται μέσω της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Την ίδια ώρα που όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι θεωρούν αιτία πολέμου τις διεκδικίες των εργαζομένων, αφού διαμορφώνουν συνθήκες δουλειάς και ζωής με όρους περασμένων δεκαετιών, ενός αιώνα πριν, εκεί γυρίζουμε, εμφανίζονται παράλληλα και σαν μεγάλοι ευεργέτες υπέρ του λαού. Γίνεται ένα σοβαρό βήμα για την αναβάθμιση των αεροδιακομιδών, υπογράμμισε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου. Ενώ η Φωτεινή Μπακαδήμα από το ΜέΡΑ25 τόνισε πως δεν γίνεται το σύστημα υγείας να εξαρτάται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ως γιατρός συμφωνώ με την ενίσχυση των δομών, του εξοπλισμού και την εξειδίκευση του προσωπικού. Η προμήθεια εναέριων μέσων αεροδιακομιδής είναι πολύ σοβαρό βήμα για μια έγκαιρη αντιμετώπιση οξέων και βαρέων περιστατικών, ειδικά από την νησιωτική Ελλάδα, όπου οι συνθήκες είναι δύσκολες. Η σταθερή αντίδρασή μας απέναντι σε αυτήν αλλά και σε άλλες παρόμοιες συμβάσεις απορρέει από το γεγονός πως πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να εκχωρεί τις υποχρεώσεις της η πολιτεία σε ιδιώτες. Υποχρεώσεις που είναι και θεσμο και συνταγματικά θεσμοθετημένες σε φιλάνθρωπους συνανθρώπους μας, όπως είναι το δικαίωμα της υγείας. Τη συζήτηση έκλεισε ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος τόνισε πως η δωρεά αυτή αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το ΕΚΑΒ, ενώ για το επίμαχο δεύτερο άρθρο υπογράμμισε πως δίνουμε τη δυνατότητα σε ιδιώτες να κάνουν δωρεά πτήσεις όταν υπάρχει ανάγκη. Παρά το γεγονός ότι την παράσταση σήμερα και στην Επιτροπή προχθές, επιτρέψτε μου να πω ότι έκλεψε ο κύριος Βασιλάκης, είναι μια μεγάλη ημέρα σήμερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας με την ψήφιση του παρόντος νόμου που κυρώνουμε τη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικότερα το ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αναβαθμίζεται και εξοπλίζεται με σύγχρονο υλικό, με σύγχρονα υλικά και μέσα. Είναι οξύμορο λοιπόν να μας κατηγορείτε ότι φέρνουμε μια διάταξη προκειμένου να ιδιωτικοποιήσουμε στο μέλλον, ανοίγουμε την κερκόπορτα για να ιδιωτικοποιήσουμε το ΕΚΑΒ, τη στιγμή που από την κύρωση της σύμβασης αναδεικνύεται η στενή σχέση μεταξύ κράτους, Υπουργείου Υγείας και Πολεμικής Αεροπορίας. Οι κύριοι Χαρδαλιάς και Τσιόδρας Αλεξία, εσπευσμένα, πηγαίνουν στην Ξάνθη μετά το
τοπική καραντίνα στον Χήνο. Έχουμε αυτό το τοπικό lockdown, 15 κρούσματα στον Χήνο, μέτρα έκτακτα έχουν ληφθεί στα σχολεία, στην κυκλοφορία των πολιτών. Θα τα έχουμε αυτά, Λάμπρο. Είχαμε και στον Άλυμο το πάρτι Βαριά Καμπάνα, λουκέτο και 20.000 ευρώ πρόστιμο. Και την απογοήτευσή του για τη χαλάρωση εξέφρασε χθες στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας ο κ. Δερμιτζάκης, ο καθηγητής γενετικής, ο οποίος ενημέρωσε γενικά, έδωσε στοιχεία επιδημιολογικά και μίλησε και για το πόσο απαραίτητη είναι η μάσκα και άσκησε και κριτική στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για πολυγλωσία. Το ρεπορτάζ είναι της Άννης Βιτσέντζο που επιμελήθηκε ο Χρήστος Κοντογιάννης. Θα μπουν χιλιάδες κρούσματα στην Ελλάδα. Ενώ κρούσματα με την έννοια ότι είναι φορείς του ιού. Πιστεύω ότι είναι διαχειρίσιμο, αλλά διαχειρίσιμο μόνο με τη λογική ότι και οι επιχειρήσεις και τα άτομα θα έχουν συγκεκριμένη ευθύνη. Και απαντάω στην άλλη ερώτηση ότι ναι, θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός κυβερνητικών και κρατικών οδηγιών με σοβαρή κοινωνική ευθύνη και των επιχειρηματιών και των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε ούτε να δώσουμε μασημένη τροφή στον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να πάρει την ευθύνη πάνω του, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει στη φύλακα σε κάθε γωνία να λέει τι πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης. Και είμαι λίγο απογοητευμένος από την υπερβολική χαλάρωση η οποία υπάρχει και αρκετά προσωπικά τουλάχιστον, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, είμαι αυστηρός όσον αφορά τις δηλώσεις του στυλ τόσα χρόνια, τόσους μήνες απομόνωση. Ο κόσμος είχε υποκτήσει. Ο κύριος Δερμιτζάκης χαρακτήρισε απογοητευτική τη δράση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που καθυστέρησε στο συντονισμό, βιάστηκε στις εκτιμήσεις του και διακρίθηκε για την πολυγλωσία του με αποτέλεσμα να αποστασιοποιηθούν οι εθνικοί υγειονομικοί φορείς και να εργάζονται αυτόματα χωρίς συντονισμό. Ενώ τόνισε πως τα θέματα που εγείρονται πλέον στην Ελλάδα αφορούν στην έρευνα και το σημαντικό ρόλο που μπορεί αυτή να παίξει. Εάν είχαμε μια κεντρική οντότητα να μαζέψει τα δεδομένα αυτά, να συντονίσει όλο αυτό την προσπάθεια ερευνητικά ώστε τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα για να μπορούμε να χτίσουμε αυτές τις μεθοδολογίες, μπορεί να είχαμε καινοτόμες μεθοδολογίες από τα δικά μας ερευνητικά εργαστήρια ώστε να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα με τις γεωγραφικές μας ιδιαιτερότητες, με τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες κτλ. Σε ερωτήσεις βουλευτών για τη συμβολή των σύγχρονων τεχνολογιών στην ανάλυση δεδομένων, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Δερμιτζάκης ήταν κατηγορηματικός. Για να γίνει οποιαδήποτε ανάλυση, είτε με artificial intelligence, με τεχνητή νοημοσύνη ή με οποιοδήποτε machine learning, τέλος πάντων, ή οποιοδήποτε μεθοδολογία, χρειαζόμαστε δεδομένα. Επειδή έχουμε ένα σύστημα υγείας που είναι κατά κάποιο τρόπο πρωτόγονο, μπορούμε να χτίσουμε συστήματα τα οποία το σύστημα της Ελβετίας θα πρέπει να σπάσει άλλα πράγματα για να τα βάλει. Άρα είναι αυτό το πλεονέκτημα που είχε πάντα η Ελλάδα. Επειδή δεν έχουμε κάνει κάποια πράγματα, μπορούμε να τα κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Τέλος, ο καθηγητής υπογράμμισε τις τεράστιες προοπτικές που υπάρχουν στην Ελλάδα και εκτίμησε ότι η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε συμφωνίες που θα προσφέρουν στις ελληνικές εταιρείες δυνατότητας παραγωγής εκτός από τεστ και φαρμάκων και εμβολίων. Και στο σημείο αυτό, να πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στον ΟΜΟ Καρδίτσα, την κυρία Σιμίνα Σκόνδρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Σκόνδρα. Καλημέρα, κυρία Κουλούρη. Παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις τώρα στην εκπομπή σας από την αρχή. Ενδιαφέροντα ζητήματα, ενδιαφέρουσα εποχή και περίεργη και πρωτόγνωρη. Και ειλικρινά νομίζω ότι πέρα από κάθε κομματική ταυτότητα, πέρα από οτιδήποτε, σαν Ελληνίδα πολίτης, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυβέρνησή μας. Μάλιστα. Ειλικρινά ο κόσμος το αναγνωρίζει, το λέει από άκρη στα άκρη, ακόμα και αυτοί που δεν είναι ειδικοί, στην περιφέρειά μου, ας πούμε, στην Καρδίτσα, σε χωριά, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι που δεν διακρίνονται ιδιαίτερα για τη μεγάλη μόρφωση. Παρ' όλα αυτά να γνωρίζουν ότι έγινε ένας άθλος από όλους μας. Και από την κυβέρνηση και από τους πολίτες, από το προσωπικό που είναι στις δομές υγείας, από όλους εσάς που στηρίξατε αυτή την προσπάθεια με τα λεγόμενά σας κάθε μέρα και κρούατε τον κόδωνα του κινδύνου. Γιατί ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις και ειλικρινά στην αρχή εγώ δεν σας κρύβω ότι ανησυχούσα πάρα πολύ. Ανησυχούσα κυρίως για το αν θα πειθαρχήσει ο κόσμος. Και αυτό γιατί ξέρετε ότι έχει κλονιστεί ή είχε κλονιστεί, νομίζω τώρα επανήλθε η εμπιστοσύνη του πολίτη
την πολιτική. Το θέμα όμως είναι αν θα συνεχίσει να πειθαρχεί ο κόσμος για να μην χρειαστεί να έχουμε τοπικά lockdown όπως αυτό στον Εχίνο, στην Ξάνθη. Γιατί εσείς πήγατε καλά στην Καρδίτσα, δεν είχατε περιστατικά. Όχι, δεν είχαμε περιστατικά. Δεν είχατε κρούσματα. Έχετε πάει καλά και το θέμα είναι να συνεχίσετε να πηγαίνετε καλά. Μα δεν είναι το θέμα γιατί για την Καρδίτσα. Αν καταλαβαίνετε ότι τα lockdown, βιώνουμε ήδη τα απόνερα στην οικονομία. Τα τοπικά lockdown θα είναι καταστροφικά για τους επαγγελματίες, γενικώς για τις επιχειρήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή, ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι χαλάρωσαν τα πράγματα και ίσως δεν προσέχουμε τόσο όσο θα έπρεπε. Όμως ο κόσμος είναι προβληματισμένος και είναι προβληματισμένος και για το τώρα και για το φθινόπωρο. Εγώ το συναντώ κάθε μέρα στις συζητήσεις που γίνονται. Ότι τι θα γίνει τότε. Γι' αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, αν θέλετε, και για τον τομέα της οικονομίας. Έχει ενισχυθεί το νοσοκομείο της πόλης, ώστε να αντιμετωπίσει ένα δεύτερο κύμα. Το νοσοκομείο το δικό μας, όσον αφορά τουλάχιστον το νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν πλήρης. Μας λείπανε και μας λείπουν κάποιες ειδικότητες γιατρών, οι οποίες όμως δεν έχουν σχέση με την πανδημία αυτή. Δεν ήταν το νοσοκομείο μας νοσοκομείο αναφοράς. Νοσοκομείο αναφοράς ήταν το πανεπιστημιακό της Λάρισας και εξακολουθεί να είναι, ναι. Είπατε, κυρία Σκόνδρα, ότι και πολύ καλά κάνετε εσείς την πλευρά σας, κυβερνητική βουλευτής είστε, ότι η κυβέρνηση τα πήγε καλά. Το ζήτημα είναι ότι από εδώ και πέρα τι θα γίνει, γιατί ακόμα είμαστε στην κορυφή του παγόβουνου από τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Και θα σας διαβάσω μια είδηση που ενδιαφέρει βέβαια όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως περισσότερο τις γυναίκες. Σε όλο τον κόσμο, το πολυκαταστήματα Ζάρα κλείνουν 1.200 καταστήματα. Σε όλο τον κόσμο. Και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όλες τις αλυσίδες, Μπέρσκα, Pull and Bear και Massimo Duty. Αυτό σημαίνει αυτομάτως πολλές θέσεις εργασίας. Ας ελπίσουμε ότι σε αυτά τα 1.200 δεν περιλαμβάνεται κάτι στην Ελλάδα. Αλλά είμαστε στην κορυφή του παγόβουνου. Από εδώ και πέρα, πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίσει τα προβλήματα? Κύριε Πέγκο, βλέπετε ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση πάει βήμα-βήμα, εκτός από το νομοθετικό έργο. Οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού είναι τέτοιες. Ακούσατε τις δηλώσεις όταν αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πραγματικά θα είναι μια μεγάλη ανάσα για την χώρα τη δική μας και για άλλες χώρες που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Και περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε και περισσότερα στην ώρα του Πρωθυπουργού. Ναι, άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πραγματικά για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκαν οι σκέψεις και οι απόψεις που έχω για τον ίδιο, ότι είναι ένας πολύ υπεύθυνος και συγκροτημένος ηγέτης, που τόνισε η πρώτη κουβέντα που είπε τότε στους υπουργούς ότι όλα αυτά τα χρήματα θα διαχειριστούν, πρέπει να τα διαχειριστούμε με λογική, με σύνεση, να τονωθεί η κατάσταση εκεί οπουδήποτε χρειάζεται. Και ξέρετε ότι η αγωνία όλων και το βάρος, όσον αφορά πέρα από το υγειονομικό κομμάτι, όσον αφορά το οικονομικό, είδατε ότι η προσπάθεια όλων στράφηκε στο να μην χαθούν στις θέσεις εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς έχουν αποδώσει αυτά τα μέτρα, κυρία Σκόνδρα, στο δικό σας το νομό. Νομίζω δηλαδή, πως ναι. Πώς είδατε την εστίαση να κινείται τις πρώτες ημέρες? Κοιτάξτε, τις πρώτες ημέρες δεν κινήθηκε πολύ σωστά γιατί δεν βοήθησε ο καιρός. Γιατί ήταν βροχερός ο καιρός και ξέρετε ότι επειδή τα μαγαζιά αυτά ανοίξανε έξω λόγω της εποχής, δεν βοήθησε αυτό. Από εκεί και μετά όμως, τώρα ας πούμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που λίγο βελτιώθηκε ο καιρός, όχι απολύτως, άρχισαν να κινούνται. Και κυρίως αυτό που είπαμε, δεν απολύθηκε κόσμος. Να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας ως κόριο οφθαλμού. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα μέτρα και αυτές οι αποφάσεις από την κυβέρνηση, γιατί για μας στόχος πάντα είναι να ήταν πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, όχι πώς θα κλείσουμε. Στον τουρισμό τι περιμένετε? Και στη Λίμνη Πλαστήρα. Για τη Λίμνη Πλαστήρα. Ναι. Έχετε τη Λίμνη Πλαστήρα, η οποία είναι ανέμορφη και η οποία έχει προσελκύει τουρισμό πολύ το καλοκαίρι. Ναι, και καλό και εσάς και καλό όλους όσους μας ακούνε να την επισκεφτούν. Η Λίμνη Πλαστήρα, ξέρετε, ίσως να μην θα έχει βέβαια τις συνέπειες της, και εκεί οι επιχειρήσεις μας έχουν τις συνέπειες τους, όμως εγώ σκέφτομαι ότι επειδή δεν βασιζόταν στον εξωτερικό τουρισμό, αλλά στον εσωτερικό, τον ελληνικό τουρισμό, πιθανόν να μην έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις.
Ξεκινά σε λίγες μέρες και το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, οι αιτήσεις. Ναι, αφορούν ναι, 300.000 δικαιούχους. Αυτό θα βοηθήσει. Βεβαίως θα βοηθήσει. Βέβαια, εμείς εκεί δεν έχουμε θάλασσα, γι' αυτό και οι επισκέπτες, ας πούμε, σε εμάς εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα, που είμαι και αυτόν, και από το συγκεκριμένο Δήμο, είμαι εγώ δημότης της Λίμνης Πλαστήρα, ξέρετε, είναι όλο το χρόνο. Είναι και ο χειμερινός τουρισμός για μας, ο οποίος βέβαια υπέστη μια τεράστια πληγή λόγω του κορονοϊού και της καραντίνας. Δεν είναι τόσο καλοκαιρινός, γιατί δεν διαθέτουμε, δεν έχει θάλασσα, δεν έχει βέβαια το βουνό, έχει εξαιρετικά μονοπάτια για τους περιπατητές, έχει διάφορες άλλες δραστηριότητες που μπορεί κάποιος... Έχει και δραστηριότητες στη Λίμνη. Ναι, μεγάλες δραστηριότητες. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί μεταξύ όλων των άλλων, φυσικά και τους δικούς μας και οι δικοί μας επιχειρηματίες, να τονωθούν με την έννοια της διευκόλυνσης πληρωμών, διαφόρων υποχρεώσεων που έχουν. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν χάθηκαν θέσεις εργασίας από εκεί, αν και οι περισσότερες, όχι όλες, επιχειρήσεις είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, εκτός κάποιων ξενοδοχείων πιο μεγάλων. Οι άλλες είναι μικρές επιχειρήσεις οικογενειακές, οπότε μοιραία δεν θα απολύονταν κόσμος. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αξία μόνο η Λίμνη Πλαστήρα ή η Καρδίτσα ή η Θεσσαλία. Εδώ πρέπει να βλέπουμε το μεγάλο κάδρο που είναι η Ελλάδα και που όλοι πασχίζουμε γι' αυτό. Και ξέρετε, είναι πραγματικά έτσι να στεναχωριέται κανείς όταν την ώρα που είχαν τα πράγματα ισορροπήσει και είχε ξεκινήσει μια ανωδική πορεία, έρχεται αυτή η πανδημία από το πουθενά, εκεί που κανείς δεν περίμενε και δεν φανταζόταν, να χτυπήσει πραγματικά στην καρδιά εκεί που πόναγε. Γιατί μετά από 10 χρόνια κρίσης οικονομικής, όταν άρχισε ο κόσμος να αισιοδοξεί από τη στιγμή που είδε τις πρώτες κυβερνητικές παρεμβάσεις, τα πρώτα μέτρα και αποφάσεις, ναι, η αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν ηρωνία της τύχης αυτό. Χθες είχαμε και μια τροπολογία που πέρασε για το πρόγραμμα Συνεργασία, η οποία στηρίζει περαιτέρω τους εργαζόμενους και γενικά τις επιχειρήσεις. Είχατε καταθέσει και μια ερώτηση για τους ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών. Είχαν εξαιρεθεί τελικά, περιλαμβάνονται στα μέτρα στήριξης? Ναι, δεν είχαν συμπεριληφθεί και η ερώτηση ήταν ακριβώς, ήταν μια αναφορά την οποία... τώρα βέβαια σας έχω χάσει, δεν σας βλέπω. Σας βλέπω, σας ακούμε εμείς όμως. Σας ακούμε πολύ καλά. Ναι, λοιπόν, ήταν μια αναφορά την οποία κατέθεσα. Ήταν ένα, ας το πούμε, παράπονο των ιδιοκτητών αυτών, γιατί ναι, και αυτοί επλήγησαν. Βεβαίως, εγώ είμαι της άποψης ότι όλοι πρέπει να είμαστε σοβαροί και όλοι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, όπως όταν ακριβώς κρατήσαμε τα μέτρα και η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις των χωρών και αυτό μας ικανοποιεί. Και από μια άλλη άποψη, αν θέλετε, έτσι ηθική, με την έννοια ότι πάντα είχαμε μάθει και βλέπαμε τα τελευταία χρόνια η χώρα μας να είναι ουραγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Τώρα αυτή τη φορά το ότι πρωταγωνίστησε και η χώρα μας και ότι, αυτό οφείλεται σε όλους μας, είναι μια συνολική προσπάθεια, αυτό μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Όμως, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Λοιπόν, όμως το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η πανδημία, το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα μέτρα που στηρίζουν επιχειρήσεις, εργαζομένους, οτιδήποτε, δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιους. Διότι έχουμε και τέτοια φαινόμενα, δυστυχώς. Δηλαδή, θα πρέπει όλοι να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Μάλιστα. Γιατί εγώ θα πω μια παροιμία που είχα ακούσει κάποτε και δεν, μικρή και δεν την καταλάβαινα. Έλεγε κάποιος ηλικιωμένος ότι από τη ζημιά κανείς δεν έχει διάφορο. Δηλαδή, από μια ζημιά κανείς δεν μπορεί στο τέλος να βγει ωφελημένος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Κυρία Σκόνδρα, επειδή πλησιάζει και ο χρόνος για να κλείσει η συνομιλία μας και επειδή φουντώσανε πάλι τα σενάρια περί ανασχηματισμού, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, αλλά σε πιο ουδέτερο χρόνο. Εσείς είστε έμπειροι βουλευτής. Πού θα βλέπατε αυτές τις διορθωτικές κινήσεις, σε ποιους τομείς? Κοιτάξτε, εγώ μπορεί να έχω μια σχετική εμπειρία, αλλά όμως σε καμία περίπτωση δεν είμαι η αρμόδια να κρίνω και να μπω σε μια τέτοια κουβέντα.
Αλλά επειδή είσαστε στον οργανισμό Βάμβακος, μπορείτε με το βαμβάκι να σφάξετε και κανέναν. Κοιτάξτε, ήμουνα ναι, στον οργανισμό Βάμβακος για σειρά ετών και στη συνέχεια πάλι σε αγροτικές υπηρεσίες. Το καθήλυν, ας πούμε, αντικείμενό μου ήταν πάντα τα αγροτικά. Συν το γεγονός ότι έζησα όλα μου τα χρόνια στην επαρχία, εκτός πολύ λίγων ετών στην Αθήνα, στην νεανική μου ηλικία, που πήγα σε σχολεία, σχολές κτλ. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια μου τα έζησα και μάλιστα ειλικρινά έτσι νιώθω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που υπηρέτησα έναν κόσμο που το είχε ανάγκη. Μάλιστα, εσείς έχετε επισημάνει που πρέπει κόσμο. Να γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις, έχετε επισημάνει. Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει μια άποψη υποκειμενική. Δεν μπορεί να έχει αντικειμενική άποψη όπως έχει ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του που παρακολουθούν, τέλος πάντων που κρίνουν, που βλέπουν τις επιδόσεις, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από αυτούς τους πρωθυπουργούς που και ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν τέτοιος, που πραγματικά παρακολουθεί τα πάντα, όπως για τα πάντα δίνει τις κατευθύνσεις, έτσι και παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα. Εννοώ παρακολουθεί πάνω στις επιδόσεις της εργασίας τους, ας πούμε, και της ευθύνης τους. Λοιπόν, εγώ είμαι η τελευταία που θα εκφράσω άποψη. Από εκεί και μετά ο κύριος αυτό δεν είναι κακό, δηλαδή το ότι να εντοπιστούν κάποιες αριθμίες κάπου και αυτές να βελτιωθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αυτό είναι στις υποχρεώσεις των κυβερνήσεων και δεν νομίζω ότι ένας ανασχηματισμός ή μικρές διορθώσεις, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, μπορεί να είναι αντικείμενο συζήτησης, ούτε είναι κάτι το πρωτόγνωρο και το καινούριο. Συνηθίζεται και έτσι πρέπει να γίνεται πάντα. Μάλιστα. Για την εύρυθμη λειτουργία της κυβέρνησης και για την καλύτερη απόδοση. Μια και ασχολείστε με τα αγροτικά, πείτε μας και μια κουβέντα για το νομοσχέδιο, το νόμο πλέον του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ψηφίστηκε πρόσφατα. Επιλύει ναι, προβλήματα στον αγροτών. Βεβαίως επιλύει προβλήματα. Ξέρετε, κατηγορήθηκε πέρα από το γεγονός ότι εισάγει καινούργια ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, που αφορούν τα ΤΟΕΔ, που αφορούν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε χρόνο να αναλύσουμε. Mm-hmm. Τα ΤΟΕΒ είναι οι οργανισμοί διαχείρισης υδάτων σε τοπικό, ας πούμε, επίπεδο. Θα πω το εξής, ότι αυτό που εντοπίσαμε πάντα, γιατί πέραν του γεγονότος ότι υπηρέτησα 30-32 χρόνια σε αγροτικές υπηρεσίες, συνδικαλίστηκα και για 20 χρόνια μέσα στον εργασιακό μου χώρο. Και ξέρετε, εμείς είμαστε ένα μικρό σχετικά συνδικαλιστικό όργανο. Δεν είμαστε, ας πούμε, δεν είχαμε χιλιάδες μέλη, δηλαδή ηγεστέ, αδεδί κτλ. Ήταν πανελλήνιες εμβέλειες, αλλά μικρό. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάντα, αυτό το λέω γιατί δεν ανήκαμε σε εκείνους τους συνδικαλιστές που λέγαμε, αν και είχαμε δυνάμεις στα χέρια μας, αλλά δεν το κάναμε ποτέ, ότι ξέρετε, θα κατεβάσουμε τους διακόπτες, θα κλείσουμε παραδείγματος χάρη τα οικοκυστήρια ή κάτι άλλο. Λοιπόν, εμείς πάντα προσπαθούσαμε και βάζαμε ως αιχμή του δόρατος τα όποια αιτήματα υπήρχαν και στις διεκδικήσεις, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας προς όφελος πάντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και γενικά. Άρα είσαστε ικανοποιημένοι από αυτό τον καινούριο νόμο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος για να κλείσουμε σιγά σιγά. Θα σας πω αυτό και κλείνω. Το μισό νομοσχέδιο αφορούσε ερανιστικό, το χαρακτήρισε ο κ. Βορύδης. Λοιπόν, αφορούσε διατάξεις οι οποίες ποτέ δεν είχαν εφαρμοστεί ή τέλος πάντων τροχοπέδι στη λειτουργία διαφόρων υπηρεσιών και κατ' επέκταση θέματα που αφορούσαν τους αγρότες και πολλά τέτοια. Από πολλούς νόμους, από πολλά χρόνια, όλα αυτά λοιπόν τα πήρε και τα διόρθωσε. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα που το γνωρίζω από μέσα. Ξέρετε το κρατάμε αυτό, κυρία Σκόνδρα, και κάποια στιγμή που θα έχουμε συζήτηση για τα αγροτικά θα μιλήσουμε εκτενώς. Και η καλύτερη πρόθεση να υπάρχει από τους επιτελικούς μπορεί οι διατάξεις ή αποφάσεις στην πράξη, στον εφαρμοστή, τελικά να είναι ναι, ανεφάρμοστες. Mm-hmm. Αυτό είναι, και νομίζω μπορεί να συμβαίνει και σε όλους τους τομείς και σας, ας πούμε, στη δουλειά σας. Μπορεί να πάρθει μια απόφαση στη θεωρία και στα γραπτά που να είναι πάρα πολύ καλή και εσείς επί του πρακτέου να μείνουμε μπορείτε... σε αυτά, κυρία Σκόνδρα, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα και ξέρετε, θα σας πω μόνο ότι ο αγροτικός τομέας είναι εκείνος ο τομέας που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά τώρα. Εγώ βέβαια το έλεγα πάντα,
αλλά ειδικά τώρα νομίζω διαπιστώθηκε από όλου. Είναι αυτό που λέμε για τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, βεβαίως, καταρχήν, θα τα πούμε σε μια άλλη ευκαιρία για να μιλήσουμε για τα αγροτικά και μόνο γιατί αξίζει τον κόπο να τα αναδείξουμε. Γιατί μα ακουμπάει όλου. Σα ευχαριστούμε, κυρία Σκόνδρα. Καλή σα μέρα. Καλημέρα. Και να περάσουμε να δούμε κατευθείαν τις δύο κυρώσεις συμβάσεων που είχαμε. Με Περού, Αρμενία και Ιαπωνία και αφορούν και τα μνημεία, για τα κλεμμένα μνημεία και την επιστροφή τους, είπε η κυρία Μενδώνη, και τις χαρακτήρισε πολύ σημαντικές. Στο ρεπορτάζ του Φώτη Κωστόπουλου. Για δύο πολύ σημαντικές διακρατικές συμφωνίες στον χώρο του πολιτισμού μεταξύ της Ελλάδας, του Περού και της Αρμενίας, έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Συμφωνίες οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα. Η κυρία Μενδώνη αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην πρόσφατη απόφαση Αμερικανικού εφετείου, με την οποία η χώρα μας κέρδισε δικαστική διαμάχη για την ακύρωση δημοπρασίας χάλκινου ειδωλίου του 8ου π.Χ. αιώνα. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για επαναπατρισμό κλεμμένων μνημείων. Η εξαφορμίστη διεκδίκηση του ελληνικού ειδωλίου εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και χωρίς κανέναν ομολογιακό προηγούμενο, το εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών έκρινε ότι οι διαφορές σχετικά με τα μνημεία που τίθενται σε δημοπρασία από τους δεσπόζοντες στο χώρο Αμερικανικούς οίκους ή διεκδικούνται από μουσεία δεν θα εκδικάζονται από δικαστήρια του τόπου δημοπρασίας ή της έδρας του οίκου ή του μουσείου που κατέχει παρανόμως το αντικείμενο, αλλά θα εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες στην περίπτωση της Ελλάδας ορίζουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κυρία Μενδώνη στις εργασίες του Αναβατορίου στην Ακρόπολη μετά από παρέμβαση της εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Σβέτα. Κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το καλοκαίρι είναι πιθανό να μην μπορεί κανένα άτομο με αναπηρία να επισκεφτεί τον Ιερό Βράχο. Ότι και πάλι έχετε πέσει έξω σε κάθε χρονοδιάγραμμα που μόνοι σας θέσατε, ενώ μόλις προχθές, 4 έκτου του 2020, συστήσατε επιβλέποντες το έργο κατασκευή νέων ελκυστήρα Ακρόπολης. Το 2018 και το 2019 η Ακρόπολη δεν είχε στην ουσία ανελκυστήρα, δεν είχε αναβατόριο, διότι ήταν συνεχής οι βλάβες και υπήρχαν επικινδυνότητες. Άρα αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση σήμερα έπρεπε να το έχει κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση τουλάχιστον 2 χρόνια πριν. Ο ανελκυστήρας παραγγέλθηκε εγκαίρως και σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Το ιταλικό εργοστάσιο, την κατασκευή του οποίου έχει αναλάβει, είναι στο κόμμο της Ιταλίας, έμεινε κλειστό για 70 μέρες λόγω του κορονοϊού. Η όποια καθυστέρηση λοιπόν βασίζεται σε καθαρά αντικειμενικό θέμα και πρόβλημα. Αναφορικά με την τρίτη κύρωση συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ιαπωνίας, σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγεννάκης τη χαρακτήρισε πολύ σημαντική, ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα την υπερψήφισαν πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που ψήφισε παρόν. Με μεγάλη χαρά παρουσιάζεται σήμερα ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά σε έναν ιδιαίτερο σημαντικό στρατηγικό μας στόχο. Αυτό της εξωστρέφειας του ελληνικού αθλητισμού στο διεθνές γίγνεσθε. Και χαίρομαι για δύο ακόμα λόγους. Γιατί το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και το φέρνουμε εμείς σήμερα προς χείρωση. Και δεύτερον, διότι όπως αναδείχθηκε και κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, υπάρχει σχεδόν ομοφωνία όλων των κομμάτων στο θέμα αυτό. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, γενικότερα οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, είναι έκφραση του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού στη σημερινή φάση ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήματος, των αναγκών που έχουν τα μονοπόλια να διευρύνουν τη δράση τους σε κάθε σφαίρα της πνευματικής παραγωγής και της κοινωνικής ζωής. Χθες, Λαύρο, είχαμε και την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και των 10 άρθρων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 282 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 158 και όχι 124. Μάλιστα. Την ίδια ώρα συνεδρίασε και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου εγκρίθηκε η ανανέωση θητείας μελών που στελεχώνουν τις αρχές για τη διερεύνηση υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Εκεί υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταλογίζει την κυβέρνηση ότι θεσμοθετείται το ακαταδίωκτο τραπεζικών στελεχών και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, να υπενθυμίζει ότι η μετατροπή σε πλημέλημα της ενεργητικής δωροδοκίας από την προηγούμενη κυβέρνηση διέσυρε τη χώρα μας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Το ρεπορτάζ είναι της Τάλιας Γετοπούλου.
υπέρ της ανανέωσης της θητείας αλλά και διορισμού μελών στις τρεις μονάδες ελέγχου, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, επιβολής κυρώσεων σε υπόπτους τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων Ποθενέσκες, τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν, ενώ το ΜΕΡΑ25 καταψήφισε. Παίρνοντας το λόγο, η κυρία Αργυρό Ελευθεριάδου, η θητεία της οποίας ανανεώθηκε στην τρίτη μονάδα ελέγχου των Ποθενέσκες, έθεσε θέμα υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Από τέσσερα μέλη που ήμασταν έχουν μείνει δύο. Παρ' όλα αυτά και από όσο μπορώ να πω, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τουλάχιστον από τα μέλη που απαρτίζουν τη ΓΑΜΑ μονάδα, αλλά ακόμα και από το προσωπικό το οποίο υπηρετεί στη ΓΑΜΑ μονάδα. Κύριε Υπουργέ, άμεσα, δεν χρειάζεται δεύτερη κουβέντα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Χρειάζεται προσωπικό, θα το δώσουμε. Χρειάζονται χρήματα, θα τα δώσουμε. Πιστεύουμε ότι η στελέχωση των επιτελικών ελεγκτικών οργάνων της δικαιοσύνης δεν πρέπει να είναι απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας, κύριε Πρόεδρε, αλλά βάσει αρχής σας έχουμε μιλήσει για το διασκέπ δικαιοσύνης ως το πλέον αδιάβλητο όργανο θεσμό, σαν διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε όλες τις βαθμίδες και τις εκφάνσεις της. Σε σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης αναδείχθηκαν οι νομοθετικές παρεμβάσεις στον ποινικό κώδικα από την προηγούμενη και παρούσα κυβέρνηση. Το αδίκημα το οποίο των τραπεζικών στελεχών που τυχόν έχουν διαπράξει ένα αδίκημα θα διώκεται κατέγκληση, κάτι που δεν σημαίνει ποτέ ενώ στον κόσμο. Και κατά άλλα, όλοι ομνύομαι στο τεμένο με Ευρώπη. Είμαστε Ευρωπαίοι στη σκέψη, Ευρωπαίοι στην πρακτική, Ευρωπαίοι στη φιλοσοφία και Ευρωπαίοι στις αξιώσεις. Με τον ποινικό κώδικα που ψηφίσατε του κυρίου Καλογύρου και κάνατε την ενεργητική δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Όσοι είμαστε λοιπόν τώρα στο εφετείο Αθηνών, βλέπουμε όλες τις υποθέσεις που καταγγέλει κατά καιρούς ο ΣΥΡΙΖΑ, όλες που δικάζονται τώρα, αυτοί που τα δίναν παρεγράφησαν. Ποτέ δεν τολμήθηκε από κανέναν το πραγματικό Ποθενέσκες των πολιτικών, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εμείς παίρνουμε τις πολιτικές αποφάσεις και το θέμα δεν είναι νομικό, γιατί εδώ ακούω καμιά φορά νομικές αναλύσεις επί αναλύσεων, σεβαστές δεν λέω, αλλά το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Να ψέξω τόσο την προηγούμενη κυβέρνηση για αλυσιτελής τροποποίησης του ποινικού κώδικα, όσο και την σημερινή κυβέρνηση για εξίσου αλυσιτελείς και κακές τροποποίησεις του ποινικού κώδικα. Αναφέρθηκαν τα παραδείγματα. Κάναμε έγκληση για την κακουργηματική απάτη και για την υπεξαίρεση και η κακουργηματική απιστία ήταν αυτή που έφταξε. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, το βόδι το φάγαμε, αλλά έμεινε η ουρά και μας πείραξε. Πόσο αλήθεια σοβαρή και αξιόπιστη μπορεί να είστε όταν έρχεστε να προβάλλετε μια τέτοια πολιτική θέση. Την επομένη ουσιαστικά της ανάθεσης των καθηκόντων μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης ήταν μια απειλητική επιστολή της Γκρεκό για το θέμα της ενεργητικής δωροδοκίας. Το ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Πλεύρης. Αυτό το ξεχάσατε? Στον ποινικό κώδικα το ξεχάσατε? Δεν ξέρετε ότι η χώρα είχε γίνει ρεζίλη? Δεν ξέρετε ότι ήταν το θέμα συζήτησης στην Γκρεκό και στον ΕΟΣΑ το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία αποποινικοποιούσε την ενεργητική δωροδοκία? Σας προκαλώ να μου κάνετε επίκαιρη ερώτηση και να τα πούμε όλα για να δούμε ποιος λειτουργήσε σωστά, ποιος έχει ουσιαστικά εγκληθεί από όλους τους ευρωπαϊκούς οικονομικούς θεσμούς και δεν έκανε αυτό που έπρεπε, ποιος έκανε ημιτελείς νομοθετικές παρεμβάσεις και ποιος τελικά έχει την ευθύνη απέναντι στην ελληνική πολιτεία. Ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μανώλη Θραψανιώτη, από τον ομό Λασιθίου. Καλημέρα σας, κύριε Θραψανιώτη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Κύριε Θραψανιώτη, είχατε συνάντηση με το σύνδεσμο των ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού σας. Ποια είναι η εικόνα, τι σας είπαν, ποιες είναι οι ανησυχίες τους, τι εικόνα έχετε από τους tour operators για τον δικό σας τον νομό? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει αναστατώσει τη ζωή των Ελλήνων και κατ' επέκταση και των Λασιθιωτών. Και θέλω να επισημάνω εδώ ότι το Λασίθι είναι το τρίτο κτύπημα που δέχεται με τον τουρισμό, διότι το πρώτο προηγήθηκε η καταστροφή της ελαιοκαλλιέργειας από το δάκο σε ποσοστό 80% περίπου. Ακολούθησε η μη διάθεση, να το πω έτσι, των προήμων κυπευτικών της Ιεράπετρας και όλης της Κρήτης βέβαια, όπου έμειναν περίπου το 80% αδιάθετα. Το τρίτο πλήγμα για τον νομό Λασιθίου και προφανώς για την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα για το Λασίθι και την Κρήτη, είναι οι επιπτώσεις που θα έχουν
ο τουρισμός στον νομό. Υπολογίζεται ότι περίπου το 70% των ξενοδοχοϋπαλλήλων ή όσων ασχολούνται με τον τουρισμό δεν θα έχουν δουλειά. Ένα μεγάλο ποσοστό των ξενοδοχείων επίσης δεν θα ανοίξει και εκείνα που θα ανοίξουν με περιορισμένο αριθμό κλινών, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις οδηγίες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η χρονιά για τους ξενοδοχοϋπάλληλους, για τον τουρισμό, για όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, δεν θα είναι πολύ καλή. Αυτό το ποσοστό. Κυρίως οι τουρίστες από πού έρχονται στον νόμο Λασιθίου, στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, ο τουρισμός στο νομό Λασιθίου, στην Κρήτη θα έλεγα γενικά, αλλά και στο νομό Λασιθίου έχει πολλές προελεύσεις. Είναι και οι Γερμανοί, είναι οι Άγγλοι, είναι οι Ιταλοί, είναι οι Γάλλοι, είναι από την Ασία κτλ. Δηλαδή δεν έχουν ένα συγκεκριμένο προορισμό. Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί, κάποτε, έχετε εικόνα. Ορίστε. Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από τις χώρες αυτές, έχετε κάποια εικόνα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, το οποίο όμως είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό. Τα μεγάλα ξενοδοχεία, με όσους έχω μιλήσει ξενοδόχους, είναι επιφυλακτικοί για το αν θα πρέπει να ανοίξουν ή όχι. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν μπορεί κανείς να σταθμίσει. Εξαρτάται από τις αεροπορικές εταιρείες, εξαρτάται από τις οδηγίες τις οποίες δίνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από Γερμανία και Γαλλία, οι οποίοι προτρέπουν τους πολίτες να κάνουν διακοπές στη χώρα τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να προβλέψει και δύσκολα και τις επιπτώσεις τους, αλλά και η επίπτωση που θα υπάρχει κυρίως στην οικονομία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να υπάρχουν και ελκυστικά πακέτα, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρήτη. Έχω ακούσει σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε χαμηλές πολύ τιμές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη επιθυμητό. Υπάρχουν και απόψεις οι οποίες λένε προσπαθήστε να κρατήσετε το επίπεδο των τιμών και των τουρισμών, γιατί δυστυχώς εάν πάμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα δεν θα μπορέσουμε μετά να σταθούμε και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και της ποιότητας των προσφερωμένων υπηρεσιών προς τον τουρισμό. Είναι όλα στον αέρα, είναι όλα υποσυζήτηση, είναι επίσης όλα εκείνα τα οποία προβληματίζουν και τους επαγγελματίες και τις τουριστικές μονάδες, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα έχουν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Επειδή είπατε ότι ένα 70%, τόσο μεγάλο ποσοστό, θα μείνει χωρίς δουλειά, οι άνθρωποι αυτοί καλύπτονται από τα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο Εργασίας, δεδομένης και της χθεσινής τροπολογίας στο πρόγραμμα συνεργασία, γιατί ήσασταν και εισηγητής στο συγκεκριμένο νόμο. Ήμουν εισηγητής στην κύρωση της συμφωνίας για τον Νιάρχος, με το Κοινοφυλές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στον τομέα που αφορούσε τις αεροδιακομιδές. Η τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτσι, είναι θα έλεγα ένα μέτρο το οποίο όμως δεν εξασφαλίζει τους εργαζόμενους. Είναι ένα μέτρο το οποίο οδηγεί σε μείωση κατά 20 περίπου των μισθών τους, είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά την εκπεριτροπή εργασία και δεν προασπίζει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν θα επαναπροσληφθούν. Και εκείνοι οι οποίοι δεν θα επαναπροσληφθούν είναι οι άνθρωποι των οποίων οι τουριστικές μονάδες στις οποίες εργαζόταν δεν θα ανοίξουν. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά κενά τα οποία δυστυχώς θα τα βρούμε μπροστά μας. Η δική σας η πρόταση ποια είναι, γιατί τρέχει και το δικό σας το πρόγραμμα, το «Μένουμε όρθιοι δύο». Η δικιά μας η πρόταση ήταν να χρηματοδοτηθούν και οι τουριστικές μονάδες όσες ανοίξουν, να επιδοτηθούν οι τουριστικές μονάδες, να δοθεί καταρχήν το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους αλλά και πολίτες, και να στηριχτούν, η εργασία να στηριχτεί, να επιδοτηθεί δηλαδή η εργασία στον τουρισμό. Είναι έτσι σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό, και επίσης θα πρέπει τα ξενοδοχεία να μείνουν ανοιχτά. Όσα μείνουν ανοιχτά λοιπόν θα πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία για τους ξενοδοχοϋπάλληλους.
Μάλιστα, κύριε Θραψανιώτη, σε τοπικό επίπεδο με τα στελέχη του κινήματος αλλαγής πώς θα πάτε? Γιατί ακούσαμε χθες τον κύριο Τσίπρα να ζητάει debate με την Φόφη Γεννηματά για την συσπήρωση του προοδευτικού πόλου, όπως είπε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε καλές σχέσεις με όλα τα κόμματα. Εκτός από την Χρυσή Αυγή, την πρώην Χρυσή Αυγή, η οποία είναι υπό διερεύνηση τα εγκλήματα που έχουν κάνει στο δικαστήριο κτλ. Αλλά και η πολιτική της είναι τελείως αντίθετη με αυτά που εμείς πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα, σε προσωπικό επίπεδο αλλά και πολιτικό επίπεδο, συζητάμε. Συζητάμε σε σημεία όπου οι πολιτικές έχουν το κοινό στόχο να πάει η χώρα μπροστά, ούτως ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι και οι πολίτες να έχουν μια καλύτερη προοπτική. Προφανώς με ορισμένα στελέχη της, του χώρου, του προοδευτικού χώρου, βρισκόμαστε σε συζητήσεις. Υπάρχουν προφανώς προβληματισμοί σε αρκετό κόσμο. Αυτός ο προβληματισμός θα πρέπει να οδηγήσει σε μια συσπήρωση των πολιτών. Βέβαια, βουλευτές του κινήματος αλλαγής αντέδρασαν στην πρόταση. Προσωπικά, ναι. Κοιτάξτε, δεν απευθυνόμαστε στις ηγεσίες, απευθυνόμαστε στον κόσμο. Προσωπικά είχα δηλώσει μετά τις εκλογές του Ιουλίου, τις 7 Ιουλίου του 2019, ότι το ποσοστό το οποίο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ πανελλαδικά αλλά και στο νομό Λασιθίου αποτελούσε ένα ποσοστό το οποίο έδινε στην εντολή, το καθιστούσε κύριο εκπρόσωπο των δημοκρατικών δυνάμεων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στη χώρα, αλλά και στο νομό Λασιθίου, και έπαιρνε και μια εντολή να βγάλει, να συσπυρώσει τις δημοκρατικές δυνάμεις, ώστε να ασκήσουν μια άλλη πολιτική, μια πολιτική η οποία θα ήταν προς όφελος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις που δρομολογεί η συμφωνία για την ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλίας? Κοιτάξτε να δείτε, η συμφωνία αυτή συζητήθηκε, η άποψή μας εκφράστηκε και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή προχθές στη συζήτηση για το νομοσχέδιο της παιδείας. Αντιμετωπίζουμε θετικά την συμφωνία αυτή και νομίζω ότι από εκεί και πέρα... Και πώς μπορεί να θωρακίσει και εσάς τα νότια της Κρήτης? Κοιτάξτε να δείτε, αν μιλάμε σε μια ρεαλιστική βάση με τον γείτονα τον οποίο έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι κάνουμε μια κίνηση και μας θωρακίζει. Έχουμε όμως συμμαχίες με άλλες χώρες. Βεβαίως, αυτό θα έλεγα. Νομίζω ότι η προσπάθεια που είχε κάνει η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, οι συνεργασίες με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, η συνεργασία με τις νότιες χώρες της Μεσογείου δίνουν το δικαίωμα, και νομίζω ότι και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι καλλιεργεί αυτές τις σχέσεις, δίνουν έτσι την δυνατότητα και την ελπίδα ισχυρών συμμαχιών απέναντι στην Τουρκία. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όλες αυτές τις συζητήσεις πιθανόν κάποια στιγμή να ανατραπούν. Εκείνο που είχε πει, θέλω να τονίσω, εκείνο που είχε πει, και εύχομαι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Αποστολάκης, ότι σε μια πιθανή την οποία απέφχομαι, το τονίζω, σε μια πιθανή εμπλοκή με την Τουρκία θα είμαστε μόνοι. Μάλιστα. Με αφορμή και την ΑΟΣ τώρα που συζητάμε, και επειδή είπατε και πριν ότι αναζητάτε συμμαχίες, ωστόσο με τον κύριο Κοντζιά έχετε αψημαχίες. Βγήκε και κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι λέει μισές αλήθειες στο θέμα της ΑΟΣ. Κοιτάξτε να δείτε, ο Νίκος Κοντζιάς ήταν υπουργός εξωτερικών στη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστώνεται με την συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικό βήμα σε ό,τι αφορά τη θωράκιση, να πω, για τα βόρεια σύνορά μας. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είχε αναλάβει την επιτήρηση του εναέριου χώρου στη Βόρεια Μακεδονία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που είχε σταθεί αρνητικά απέναντι σε αυτή τη συμφωνία, τώρα έρχεται στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, επικυρώνει τη συμφωνία, αποδέχεται τη συμφωνία, επιζητά τη συνεργασία. Άρα λοιπόν ο Νίκος Κοντζιάς νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Υπάρχουν κάποιες, εντάξει, είπε ότι υπάρχει μισή αλήθεια. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Κοντζιάς, δεν έχω ενημερωθεί για τη δήλωσή του, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να τονίσω ότι έχει μια γνώμη η οποία είναι σεβαστή.
Από εκεί και πέρα, τον ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή εκφράζει ο πρόεδρος του Αλέξη Τσίπρας, και νομίζω ότι αυτό το οποίο, και πιστεύω μάλλον ότι αυτό που κατέθεσε προχθές στη Βουλή, στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο την, ανώτατη για την παιδεία, εκφράζει και τις απόψεις της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κύριε Θραψανιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εμείς, Λάμπρο, να περάσουμε στην Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου εγκρίθηκε ο διορισμός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το θέμα κάλυψε ο συνάδελφος Γιώργος Καβάλας. Τη δόκτωρα Μαρία Παπαδοπούλου, καθηγήτρια του Μετσόβου, και τον δόκτωρα Κώστα Τριάντη, αναπληρωτή καθηγητή του ΕΚΠΑ, πρότεινε στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής για τις θέσεις της Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αντίστοιχα, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Επεδίωξα να βρω για τις θέσεις των επικεφαλής του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστημονικά καταξιωμένοι και έχουν αποδεδειγμένη ευαισθησία για τα θέματα αυτά. Δεν τους ήξερα ιδιαίτερα τους ανθρώπους, οφείλω να σας πω. Έψαξα όμως να βρω ανθρώπους οι οποίοι πράγματι θα μπορέσουν με επιτυχία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και να κάνουν τη διαφορά. Η κυρία Παπαδοπούλου, στην τοποθέτησή της ως επικεφαλής του νεότευκτου οργανισμού, επικεντρώθηκε στις προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας και τη σχέση του πολίτη με αυτές. Η επιτυχία πολιτικών και δράσεων για τη διατήρηση αυτού του φυσικού κεφαλαίου θα πρέπει να, για να είναι επιτυχής αυτές οι δράσεις, απαιτούν αποφασιστικά τη συμμετοχή των πολιτών, την ενεργή συμμετοχή αυτών των πολιτών, προκειμένου να συνδράμουν ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο όταν οι πολίτες αναγνωρίσουν τα ωφέλη που δίνει το φυσικό περιβάλλον στην υγεία και στην ποιότητα της ζωής τους, τότε μόνο θα βοηθήσουν και θα συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η νέα πρόεδρος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής τόνισε ότι στόχος του φορέα είναι η αρρωγή του προς την κυβέρνηση. Ένα σημαντικός ρόλος του ΟΦΠΕΚΑ, του Φορέα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, είναι και η συνδρομή προς την πολιτεία, να είναι αρρωγός προς την πολιτεία σε επίπεδο υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Κώστας Τριάντης από την πλευρά του περιέγραψε τους πυλώνες της δραστηριότητας του οργανισμού και μεταξύ αυτών υπογράμμισε τους εξής. Κάθε προσπάθεια προστασίας μιας περιοχής είναι καταδικασμένη να αποτύχει αν δεν υπάρχει η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Προστασία, βιώσιμη διαχείριση απαιτεί την συνέργεια νομοθεσίας, πολιτικής, επιστήμης, ώστε να είναι στιβαρές οι αποφάσεις. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής είναι η μετεξέλιξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αηφόρου Ανάπτυξης και έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και να κλείσουμε με το ρεπορτάζ της Ειρήνης Ανδρουλάκη για την λειτουργία του Επιχειρησιακού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου. Σε διπλασιασμό του προσωπικού που απασχολεί στην Ελλάδα από 558 άτομα σε πάνω από 1.100 και αύξηση της χρηματοδότησης σε 45 εκατομμύρια ευρώ, θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο στην Ελλάδα, μόλις κυρωθεί η συμφωνία από την Ελληνική Βουλή. Το σχετικό σχέδιο νόμου εισήχθη στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για επεξεργασία και εξέταση. Η Επιτροπή συζητά σήμερα ένα νομοσχέδιο που αφορά μια κλασική συμφωνία κύρωσης καθεστώτος έδρας ενός διεθνούς οργάνου, ενός διεθνούς οργανισμού στη χώρα μας. Και τίποτα περίεργο, σκοτεινό ή σατανικό δεν κρύβεται πίσω από αυτό, όπως άκουσα μια μερίδα της Βουλής να λέει. Το νομοσχέδιο τι κάνει? Κάνει κάτι απλό. Εναρμονίζεται ουσιαστικά με το καθεστώς των προνομίων και των ασυλιών των διεθνών οντοτήτων, θεσμικών οντοτήτων. Δηλαδή τι κάνει? Φέρνει τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε το εθνικό μας δίκαιο στα ζητήματα της συμφωνίας περί εγκατάστασης έδρας.
Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 99.000 αιτήσεις ασύλου, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια συνολικά στις χώρες της Ευρώπης υποβλήθηκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις για άσυλο. Η ηγέτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα ασύλου, να αλλάξει η συμφωνία του Δουβλίνου 2 και να γίνει δίκαιη η κατανομή των προσφύγων και μεταναστών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέση με την οποία συμφώνησε και ο ειδικός αγορητής του κινήματος αλλαγής, Γιώργος Καμίνης. Είναι υποστηρικτικός οργανισμός. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η πολιτική για το άσυλο. Ο οργανισμός θα κάνει αυτό που έχει αποφασίσει η πολιτική εξουσία και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κλειδί των εξελίξεων είναι το ζήτημα της υποχρεωτικής μετεγκατάστασης. Ένα σύστημα όπως πήγε να εφαρμοστεί το 2016 από την Επιτροπή Ιονκέρ και απέτυχε. Απέτυχε γιατί αντέδρασαν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, βάζοντας ουσιαστικά μπροστά τις χώρες του Βίζεγκραντ. Τη διαφωνία τους για την κύρωση της συμφωνίας, καθώς και με την πολιτική της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, εξέφρασαν το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25. Το κύριο θέμα είναι ποια πολιτική ήρθε να εφαρμόσει η ΕΑΣΟ στην Ελλάδα. Όπως βέβαια και το ότι έρχεται ουσιαστικά να υποκαταστήσει τις ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα την υπηρεσία ασύλου, αναλαμβάνοντας τη διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και την έκδοση αποφάσεων επ' αυτών, τις οποίες βέβαια και για τυπικούς λόγους υπογράφει στη συνέχεια η υπηρεσία ασύλου. Αυτή την κύρωση αυτού του νόμου που φέρατε, νομίζω ότι δεν έπρεπε να τον έχετε φέρει, διότι είναι η καταστροφή της χώρας μας. Όλοι θα παραμείνουν εδώ, δεν θα φύγει κανένας λαθρομετανάστης από την Ελλάδα, δεν θα βοηθήσει καθόλου η ΕΑΖΟ για να πάει να καταμεριστούν στις χώρες της Ευρώπης. Η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί το εκτελεστικό όργανο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, υποκαθιστώντας πλήρως πλέον την υπηρεσία ασύλου. Κλείνοντας, Αλεξία, να σου πω ότι θα παραμείνουμε Ελλάδα, δεν θα γίνουμε Κατάρ. Καθώς η εκταμείευση που εγκρίθηκε, η δόση, ναι, είναι 748 εκατομμύρια. Και όχι δις, γιατί αλλιώς θα είχαμε εξοφλήσει, που λέει και ο Γιώργος Σολαμπράκος, εύστοχα στο σχολείο που μας έστειλε στο κινητό. Ώρα Πρωθυπουργού ακολουθεί. Οικονομία στο επίκεντρο, το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα διαχειριστούμε τα κονδύλια. Επερώτηση ακριβώς μετά του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Παραδίδουμε τη σκητάλη στην Ολομέλεια της Βουλής. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 9 το πρωί.